Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τα θετικά της συμφωνίας να τιμώνται ιδιαίτερα από την κυβέρνηση και σε επίπεδο επικοινωνίας, τον Άλεξη Τσίπρα να φοράει γραβάτα και να επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα στηρίζοντας και τον Πάνο Καμένο, η επόμενη μέρα των όσων έγιναν στο Eurogroup. Οι εξελίξεις παραμένουν καυτές στο πολιτικό πεδίο, με τους τόνους να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Με στόχο να αλλάξει το βαρύ κλίμα που επικρατούσε εναντίον της κυβέρνησης μετά τις έντονες αντιδράσεις για τη συμφωνία με τα Σκόπια και παράλληλα να βγάλει από τη δύσκολη θέση τον Πάνο Καμένο, ο Πρωθυπουργός έδωσε πανηγυρικό τόνο στην απόφαση που έλαβε το Eurogroup για το ελληνικό χρέος, φορώντας ακόμη και γραβάτα. Είναι για να υλοποιούνται τα κερδίσματα. Έχω μια δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά θα το συνηθίσω. Θέλουμε σήμερα να πούμε ότι μετά τις χθεσινές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος η χώρα μας γυρίζει οριστικά σελίδα και περνά σε μια νέα περίοδο όπου τη θέση της λιτότητας θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η κοινωνική δικαιοσύνη. Τη θέση της επιβολής θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η δημοκρατία. Τη θέση της αβεβαιότητας θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Τη θέση του κινδύνου, η ασφάλεια και η σιγουριά. Τη θέση της εξαίρεσης, η κανονικότητα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος των μνημονίων. Παρά το γεγονός ότι τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν είναι για πανηγύρια, εν τούτης ο Μαξίμου θέλησε να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το γεγονός, με στόχο να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας και να δώσει μια σημαντική ανάσα στον κυβερνητικό εταίρο. Γι' αυτό πάνω να ξέρεις, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να δώσουμε ακόμη πολλές μάχες για να αποδοθεί δικαιοσύνη, κάθαρση και θα αποδοθεί. Καταφέραμε να συνυπάρχουμε και να δώσουμε τέλος στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου αλλά και της ίδιας μεταπολιτεύσεως. Ζοριστήκαμε και από τις δυο πλευρές. Πολλές φορές στεναχωρηθήκαμε και ήρθαμε σε δύσκολη θέση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Όμως κρατήσατε μια γροθιά και χάρη σε εσάς, στους βουλευτές των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, είμαστε σήμερα εδώ. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας, χωρίς τη γραβάτα. Όπως την έδινα τη μάχη χωρίς τη γραβάτα και στα επίσημα και στα ανεπίσημα, έτσι θα συνεχίσω και τώρα να τη δίνω. Μέσα σε μία εβδομάδα ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την φράση «ιστορική στιγμή» τόσο για την συμφωνία για τα Σκόπια όσο και τώρα για το χρέος. Ωστόσο και τα δύο γεγονότα, εκτός από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, θα εκτιμηθούν σε βάθος χρόνου. Και αν για το εθνικό ζήτημα θα πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες μέχρι το τέλος του 2018 στην καλύτερη περίπτωση, στην οικονομία η βαλίτσα δείχνει να πηγαίνει αρκετά μακριά. Τα όσα περιλαμβάνονται στην συμφωνία, εκτίμησε ο Αλέξης Μητρόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση Best. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μίλησε για φοροελαφρύνσεις την ώρα που οι συνταξιούχοι σε μερικούς μήνες θα πάρουν στα χέρια τους τα ειδοποιητήρια με τις νέες περικοπές συντάξεις, ενώ από την επόμενη χρονιά έρχονται και οι μειώσεις στο αφορολόγητο. Το γεγονός αυτό θολώνει ήδη την πανηγυρική εικόνα που θέλει να προσδώσει η κυβέρνηση για τις ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για το χρέος. Όπως η αυστηρή επιτήρηση από τους θεσμούς, η οποία θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Ζάπιο, ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλέον από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις και όχι από τους τεχνοκράτες. Με το δικό του τρόπο σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία για το χρέος ο καθηγητής και πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ Αλέξης Μητρόπουλος. Οι περικοπές θα γίνουν για τις συντάξεις, όπως και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές ανέφερε ρητά και ανεπιφύλακτα και βεβαίως και το χθεσινό κείμενο. Άρα λοιπόν, όσοι προσδοκούσαν ότι δεν θα γίνουν οι περικοπές σε συντάξεις, τα 3 δις θα φύγουν από τους συνταξιούχους το Γενάρη του 19 με τις καταβολές του Δεκεμβρίου του 18 και θα πάνε στα ταμεία των δανειστών και του κράτους για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Πρώτο. Δεύτερο, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα έχει την ιδιοκτησία των 700 και πλέον μνημονιακών νόμων που από το 10 και μέχρι και προχθές έχουν ψηφιστεί. Άρα δεν μπορεί να αλλάξει, θα πρέπει να τους εφαρμόζει για αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες. Τρίτο, συμφώνησε χωρίς να ρωτήσει το λαό μας
χωρίς να πάρει τη συνένεση και έγκριση της Βουλής και ένα πλεόνασμα για 43 χρόνια από το 23 και μετά μέχρι τη δεκαετία του 60. Και βεβαίως η κυβέρνηση με το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για τα 4 αυτά τα χρόνια και 2,2 για τα άλλα 40 τόσα χρόνια θα βάζει το λαό μας σε συνεχή λιτότητα. Συνεπώς κακώς πανηγυρίζουν μία συμφωνία που αντικειμενικά κρινόμενη εγγίζει τα όρια της προδοσίας. Είναι πολύ πίσω από τη συμφωνία και τους όρους της διευκόλυνσης και ρύθμισης του χρέους μας του 2012 που είχε πάρει ο Σαμαράς Βενιζέλος, και έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους αυτής της καταπλεονεκτικής συμφωνίας χωρίς να ρωτήσει το λαό, χωρίς να πάρει την έγκριση της Βουλής, χωρίς να πάρει μια νομοποίηση. Άρα λοιπόν δεσμεύει για δεκαετίες η χώρα, και βεβαίως αν εδώ προσθέσουμε, κύριε Κανελόπουλε, το ότι έχει υποθηκευτεί ο δημόσιος πλούτος της χώρας για 99 χρόνια, έχει υποθηκευτεί η περιουσία του υπερταμείου υπέρ των δανειστών, καταλαβαίνετε ότι θα ζούμε σε δυναική λιτότητα. Πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προβληματισμός επικρατεί για τις καθυλωμένες στα χαμηλά τιμές του ελαιολάδου και την στασιμότητα στην αγορά από τις πράξεις πώλησης. Από την άλλη, η υπόθεση δακοκτονία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ενεργειών προκειμένου έγκαιρα να τρέξει το όλο πρόγραμμα καταπολέμησης. Η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας δηλώνει σε ετοιμότητα και απομένουν οι τυπικές εγκρίσεις για την εκτέλεση του έργου. Στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας βρίσκεται η υπόθεση που αφορά στην εκτέλεση του έργου της δακοκτονίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες στο νομό, όπου και θα εκτελέσουν το έργο, να είναι εν αναμονή. Η διαδικασία της υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας αφορά δύο βασικές παραμέτρους: την εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών και την ανάρτηση των παγίδων επί τη βάση των οποίων, από τις ενδείξεις των οποίων γίνεται η απόφαση διενέργειας ψεκασμού. Αυτές οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, μάλλον αυτά γίνονται με διαγωνιστικές διαδικασίες και ανάδειξη εργολάβων μέσω μειοδοτικών διεθνών διαγωνισμών, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχουν κριθεί οι οριστικοί ανάδοχοι. Οι δε φάκελοι των διαγωνισμών έχουν αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο και αναμένουμε την σχετική έγκριση προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας να προχωρήσουν στη συμβασιοποίηση του έργου. Παράλληλα, έχει υπάρξει σχετική παρέμβαση προς το Υπουργείο έτσι ώστε να ξεκινήσει τέλεση προσυμβατικού έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Όπως τις προηγούμενες περιόδου, δηλαδή το 2015, 2016 και 2017, να δοθεί και φέτος δυνατότητα εκτέλεσης προσυμβατικού έργου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Να έχουμε δηλαδή ένα δεύτερο πλάνο προκειμένου να επισπευτούν διαδικασίες, έτσι ώστε αν είναι απαιτητό να ξεκινήσουν οι εργασίες δακοκτονίας πρώτης υπογραφής των συμβάσεων για τις οποίες αναμένεται η έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου. Σε ό,τι αφορά την προμήθεια των φαρμάκων, αυτή γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο. Ωστόσο, η ΔΑΟΚ έχει ήδη στις αποθήκες της τα απαραίτητα για την υλοποίηση του πρώτου ψεκασμού. Η προμήθεια των εντομοκτώνων κυρίως και της προσελκυστικής ουσίας γίνεται από την κεντρική προμήθεια μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο, στις αποθήκες της δακοκτονίας της υπηρεσίας μας υπάρχουν τα απαιτούμενα φάρμακα προκειμένου να διενεργηθεί ο πρώτος γενικός ψεκασμός. Την ίδια στιγμή τρέχουν και οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο κάθε χρόνο προσλαμβάνεται με εξάμενες συμβάσεις. Και όταν λέμε προσωπικό, αναφέρουμε κυρίως στους τομεάρχες γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας και σε εργάτες αποθήκες. Η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψή τους περίληφθε στην υπηρεσία μας μόλις την προηγούμενη Παρασκευή. Αμέσως μετά ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες της άμεσης ανακοίνωσης πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και ήδη από χθες έχει αποσταλεί στον ΑΣΕΠ το σχετικός φάκελος προκειμένου να έχουμε την έγκρισή του για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της προσλήψεως του προσωπικού. Μέχρι την πρόσληψη του προσωπικού, οι απαιτούμενες εργασίες δακοκτονίας θα γίνουν με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας μας.
Συνεχίζονται οι πιέσεις στην αγορά των ακινήτων με τις ευκαιρίες να υπάρχουν όπως και το ενδιαφέρον αλλά και τις πράξεις να μην αποτυπώνονται. Σε αυτό έρχεται να αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης η νέα κατάσταση με τις αντικειμενικές αξίες που τσίμπησαν προς τα πάνω στην περιοχή μας. Αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται μαζί με τις επιβάρυνσεις ελαιωτής σταθερής φορολογικής καταβολής των ένφια προβληματίζουν. Νέα δεδομένα στην κτηματαγορά, καθώς η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Έχουμε 10.216 τώρα νέες ζώνες που υπολογίζονται οι αντικειμενικές αξίες. Σε 2.129 ζώνες θα έχουμε μείωση. Σε 4.302 ζώνες θα είναι σταθερές και 3.792 ζώνες αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες. Οπωσδήποτε βέβαια αυτά που είναι παραθαλάσσια έχουν ανέβει και αυτά που ήταν σε πρώτη ζήτηση. Κάποια που ήδη ας πούμε υπήρχαν σε παλιά κτίρια θα αναπροσαρμοστούν λίγο προς τα κάτω οι τιμές των αξιών. Αυτά βέβαια όσον αφορά την Αττική πιο πολύ. Εμάς εδώ στην Καλαμάτα μάλλον σταθερές θα μείνουν οι περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων και θα έχουμε και κάποια αύξηση σε αυτά που είναι στο κέντρο και στην παραλία. Εκείνο που σημειώνεται από ανθρώπους του χώρου είναι ότι η αγορά βρίσκεται σε τέλμα παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια σημάδια που αφήνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Οπωσδήποτε η αγορά είναι σε τέλμα. Αυτό δεν το έλαβε υπόψη το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, πέρυσι πήγαμε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και φέτος πάλι έχει ξεκινήσει ένα έντονο ενδιαφέρον. Οι υποψήφοι αγοραστές των ακινήτων είναι προβληματισμένοι με όλα αυτά που ακούν και ψάχνουν πάρα πολύ πόσο θα είναι όχι μόνο ο φόρος μεταβίβασης για να αποκτήσουν ένα ακίνητο, αλλά πόσο θα είναι και ο ένφια για να διακρατήσουν ένα ακίνητο. Η ανασφάλεια πάντως εξακολουθεί να υπάρχει στον χώρο της κτηματαγοράς με την αναζήτηση να παραμένει. Υπάρχει λίγο τώρα μία μικρή ανασφάλεια, υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος θέλει να επενδύσει γιατί το ακίνητο μακροπρόθεσμα είναι η καλύτερη επένδυση, αλλά είμαστε σε μία περίοδο αναζήτησης και έρευνας πολύ. Η τρίτη γαλάζια νύχτα εξελίχθηκε ξεχωριστά στην παραλία της Καλαμάτας με μια πρόσκληση απόδρασης για νυχτερινό μπάνιο και συμμετοχή στα διάφορα event διασκέδασης που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν από το Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και τους πολλούς χωρίς που συμμετείχαν. Όμορφες και ξέρνιαστες καλοκαιρινές στιγμές με την νεολαία να έχει τον πρώτο λόγο. Και όπως καταλαβαίνετε με τα πυροτεχνήματα γυρίσετε και επίσημα η έναρξη της τρίτης γαλάζιας νύχτας Καλαμάτας. Παρακαλώ χειροκροτήστε. Στο κάλεσμα του Δήμου Καλαμάτας, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη με αρκετό κόσμο να συγκεντρώνεται στην παραλία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Καλή διασκέδαση, παιδιά, να χαιρόσαστε τα νιάτα σας, να κάνετε και καμιά τρέλα και εμείς να βλέπουμε τις τρέλες σας και να χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή, τα σχήματα, τα μουσικά. Ξεχωριστά event είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της μεγάλης παραλιακής ζώνης με τον κόσμο να διασκεδάζει υπό τους ήχους συγκροτημάτων, μουσικών αλλά και διαφορών άλλων δράσεων. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία οργάνωση. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους. Πρώτη φορά. Όχι, είμαστε ξένοι. Είμαστε από Νότια Μακεδονία τώρα. Πώς σας φαίνεται γενικά σήμερα εδώ? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο σε όλους σας. Συγχαρητήρια σε όλα. Στο Δήμο, στα παιδιά, σε όλους. Όλα ωραία. Όλα ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρχισε καλά. Πώς θα διασκεδάζω σήμερα? Βεβαίως. Περνάς όμορφα δηλαδή. Πανέμορφα. Πάρα πολύ. Πανέμορφα. Είναι ιδιαίτερη η μέρα σημερινή. Ικανοποίηση και στον Δήμο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με την προσδοκία το φετινό καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα καλό. Καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι εσείς φέρετε τον κόσμο στην παραλία. Εύχομαι το καλοκαίρι να είναι το πιο δυνατό από κάθε άλλη χρονιά για την πόλη της Καλαμάτας. Και η απόψινή διασκέδαση να επεκταθεί
σε όλο το καλοκαίρι, δυνατόν μέχρι τον Οκτώβριο. Είχαμε κάποιες μέρες δύσκολες, λίγο υπομονή, θα έρθει και ο καλός καιρός από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, επομένως θα έχουμε και τον κόσμο που προσδοκούμε. Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα συγκροτήματα, γιατί ό,τι γίνεται είναι σχεδόν δωρεάν, χωρίς κόστος, που θα φέρει απόψε μία ανάσα οικονομική στην παραλιακή ζώνη, από τη μικρή Μαντίνια μέχρι το κέντρο εδώ της παραλίας. Τρίτη γαλάζια νύχτα στην πόλη της Καλαμάτας. Ο κόσμος έχει βγει, απολαμβάνει τον καλό καιρό, την όμορφη βραδιά, τη διασκέδαση, το χορό, το κέφι και το γλέντι και τις πολλές εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει τόσο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που συμμετέχουν, όσο βέβαια και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας. Να πούμε ότι σε όλα τα σημεία, σε όλο το μήκος της παραλιακής και μέχρι και τη Μικρά Μαντίνια υπάρχει κόσμος. Αυτό σηματοδοτεί ένα δυνατό καλοκαίρι και θέλω να ελπίζουμε ότι πραγματικά η καλοκαιρινή περίοδος θα είναι για την Καλαμάτα ξεχωριστή. Η πόλη μας διαθέτει την πανέμορφη παραλία, πολύ καλές τιμές, εξαιρετική φιλοξενία από τους επισκέπτες και προσκαλούμε με αυτήν την ευκαιρία όλους τους συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα να επισκεφτούν την Καλαμάτα. Ακίτητα ήταν εκείνοι που συνεισέφεραν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην όλη διοργάνωση της Τρίτης Γαλάζιας Νύχτας. Η όλη βραδιά κύλησε χωρίς προβλήματα. Είμαστε η ελληνική ομάδα διάσωσης. Έχουμε έρθει σήμερα σε αυτή την εκδήλωση της πόλης μας να καλύψουμε το όλο γεγονός. Σε περίπτωση τραυματισμών, πρώτων βοηθειών, είμαστε εδώ πέρα για τον κόσμο, αχρίαστοι να είμαστε και ελπίζουμε να είναι μια ωραία βραδιά, να περάσει ο κόσμος καλά, χωρίς κάποιο συμβάν. Το σκηνικό με τις φορολογικές δηλώσεις προβληματίζει όσον αφορά το ρυθμό υποβολής τους. Την τελευταία στιγμή σπέβδουν οι πολίτες με το θέμα της αποφυγής να πληρώσουν μεγάλο φόρο να είναι το μεγάλο σταυρόλεξο. Μπορεί να περάσαμε τα μέσα Ιουνίου, ωστόσο η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εξακολουθεί να γίνεται με χαμηλούς ρυθμούς. Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία, βέβαια με κάποια προβλήματα όσον αφορά την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω όμως ότι ακόμα οι ρυθμοί είναι αργοί και αυτό γιατί μόλις εδώ και λίγες μέρες μας δόθηκε η δυνατότητα της υποβολής του ε3 στα νομικά πρόσωπα, που σημαίνει εταιρείες, νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικά κτλ. Ξεκαθάρισε λίγο το Α21 για παράδειγμα, που όσοι αν το έχουν υποβάλει μέχρι τις 20 Ιουνίου θα μπορούν να λάβουν και την πρώτη δόση λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος που το φιλοξενεί στο site του Υπουργείου Οικονομικών. Άρχισαν να μας το δώσουν και αυτό δόθηκε περίπου πριν από μία εβδομάδα. Προσέρχονται οι φορολογούμενοι, αλλά εξακολουθώ να λέω όχι τόσο, με τόσο πολλούς γοργούς ρυθμούς λόγω των προβλημάτων που αρχικά, μπορώ να πω κατά τον πρώτο μήνα, παρουσίαζε το site του Υπουργείου Οικονομικών στην αποστολή των δηλώσεων. Σύμφωνα με λογιστές και φοροτεχνικούς, πιθανότατα θα χρειαστεί να δοθεί και μικρή παράταση, καθώς οι χρόνοι αρχίζουν να πιέζουν. Ελπίζουμε και το λέω από τώρα ότι θα είναι αναγκαία μια παράταση σίγουρα. Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί το λιγότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν αυτό θα υπάρξει, όμως θα είναι καλό το Υπουργείο Οικονομικών να το δει από τώρα για να υπάρξει μια ομαλή ροή, να μην μπουκώσει το σύστημα και όπως καταλαβαίνετε και βέβαια και εμείς στα λογιστικά μας γραφεία να ζούμε με το άγχος της καθημερινότητας αν προλάβουμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, τους φορολογουμένους και βέβαια υπάρχουν και πίσω και άλλες δουλειές που γίνονται. Έτσι, τα λογιστικά γραφεία είναι επιβαρημένα και με τον ΦΠΑ, είναι επιβαρημένα και με τους παρακρατούμενους φόρους και με άλλα έτσι ζητήματα. Η εικόνα πάντως, σύμφωνα με τα εκαθαριστικά που μέχρι στιγμής έχουν βγει, είναι ότι κάτι περισσότερο από τις μισές είναι μηδενικές. Σχεδόν πάνω από τις μισές εκαθαρίσεις είναι μηδενικές. Και αυτό γιατί είναι πολύ απλό να σας το εξηγήσω. Γιατί οι περισσότεροι των φορολογουμένων είναι μισθωτοί, οι άνεργοι, οι όποιες παρακρατήσεις έχουν ήδη επιτευχθεί μέσω της μηνιαίας παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Άρα αν οι φορολογούμενοι δεν έχουν επιπλέον εισοδήματα από μισθώσεις, για παράδειγμα,
ή από άλλες πηγές, από επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ., τότε καταλαβαίνετε ότι ο φόρος εύλογα θα είναι μηδενικός. Ο ήλιος παρά τα τερτύπια του και οι καλοκαιρινές ημέρες επιβάλλουν να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Τα γυαλιά ηλίου δεν είναι μία απλή υπόθεση και πέρα από την ομορφιά προσφέρουν και την απαραίτητη προστασία στην όρασή μας. Τα γυαλιά ηλίου, πέρα από το ότι δίνουν ένα στυλ στην καθημερινή μας εμφάνιση, βοηθούν αποτελεσματικά στην προστασία των ματιών μας από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Η κίνηση είναι ικανοποιητική. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να αγοράζει γυαλιά ηλίου. Κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι απαραίτητα, αν και όλες τις εποχές. Ο κόσμος πρέπει να φοράει γυαλιά ηλίου για να προστατεύει το μάτι του από όλες τις ακτινοβολίες. Ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου απαρτίζεται από δύο τμήματα, τον σκελετό και τους φακούς. Δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο η χρήση των γυαλιών ηλίου επιβάλλεται για την προστασία των ματιών μας, την προσοχή θα πρέπει να την στρέψουμε πρώτα στους φακούς, καθώς θα πρέπει να επιλέγουμε οπτικά καταστήματα για την αγορά αυτών. Ο πελάτης πρέπει να την αγοράζει γυαλιά ηλίου από τα οπτικά καταστήματα, τα οποία είναι πιστοποιημένα και έχουν όλα τα φίλτρα προστασίας του ματιού από τις περιόδους ακτινοβολίας. Όλα τα ηλίου είναι σε προσφορά. Τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, τα ηλίου μας ξεκινάνε από 39 ευρώ και ανεβαίνουμε αναλόγως στην εταιρεία. Ένα σημαντικό πρόγραμμα για την υγεία των κατοίκων της Αραιόπολης και της ευρύτερης περιοχής ολοκληρώθηκε για 8η συνεχή χρονιά με επιτυχία. Η προληπτική ιατρική στο επίκεντρο και τα όσα έτρεξαν από το τοπικό κέντρο υγείας με την προσφορά στον συνάνθρωπο που είναι μεγάλη, με γιατρούς να εξετάζουν αρκετό κόσμο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά η προληπτική ιατρική στη Μάνη. Το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης και ο Διευθυντής του κ. Ανάργυρος Μαριόλης έδωσαν και φέτος ένα σημαντικό ραντεβού προληπτικής ιατρικής για τους κατοίκους της Μάνης και της ευρύτερης περιοχής. Αθρώα ήταν η προσέλευση των κατοίκων, οι οποίοι εξετάστηκαν δωρεάν από ένα κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών, καλύπτοντας 20 ειδικότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικοί από αυτούς τους ιατρούς κατάγονται από τη Μάνη, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχουν για τον τόπο τους. Προληπτική ιατρική στη Μάνη. Αυτό που είπα ο κόσμος σήμερα, γιορτή της υγείας στη Μάνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες αυτού του τόπου και όχι μόνο της Μάνης αλλά και της Λακωνικής Γης που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη. Και τίμησαν αυτό που προσφέρουμε, αγάπη, στοργή και φροντίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς που προσήλθαν από τα νοσοκομεία των Αθηνών, από τους καθηγητές της ιατρικής σχολής, που είχαμε και την αιγίδα αλλά και από το Δήμο Ανατολικής Μάνης που στήριξε με τον δικό του τρόπο αυτή την προσπάθεια που κάνουμε αυτά τα 8 χρόνια. Μας δίνει κουράγιο και πίστη όλο αυτό που έχουν αγκαλιάσει οι Μανιάτες. Και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε για αυτό τον τόπο για δύο λόγους, για τον άνθρωπο και για τη Μάνη. Είμαστε 5, είχαμε κατέβει κάτω, κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Μαριόλη που είναι διευθυντής του κέντρου υγείας. Περάσαν από τα χέρια μας 200 τουλάχιστον άνθρωποι. Και ήταν συναρπαστικό γιατί είχαν κατέβει και περίπου 20 ειδικότητες από πάνω. Όλες, νευρολόγοι, νευροχειρούργοι, ενδοκρινολόγοι, όλες. Νομίζω ότι καλύψανε όλες τις ειδικότητες. Ήταν σαν ένα πανηγύρι υγείας ήταν κατά κάποιο τρόπο. Εμάς μας συγκλώνησε και εμένα ιδιαίτερα που ασχολούμαι πολύ με όλα αυτά. Είπα στον κύριο Μαριόλη ότι θέλει από εμάς, είμαστε στη διάθεσή του. Περνάμε σε ένα άλλο θέμα με τη Μάνη και τη Βάθια να έχουν την τιμητική τους. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τηλεοπτικά γυρίσματα για την πρόθεση ενός βίντεο game που κάνει θράψη με την προβολή της περιοχής σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι σημαντική. Η Μάνη και οι Μανιάτες σε βίντεο game. Η Βάθια μετατράπηκε σε αρχαία ελληνική αγορά για τις ανάγκες των γυρισμάτων ενός διαφημιστικού σποτ γαλλικού ιντερνετικού παιχνιδιού. Η Ubisoft είναι η γαλλική εταιρεία που επέλεξε εκτός των άλλων περιοχών της Μεσσηνιακής και Λακωνικής Μάνης τη Βάθια να γυρίσει σκηνές, στείνοντας ένα αρχαίο χωριό για το ιντερνετικό παιχνίδι Assassin's Creed Odyssey, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου. Η γαλλική εταιρεία επέλεξε να κάνει τα γυρίσματα στην Ελλάδα εξαιτίας της Βάθιας. Μόλις είδαν οι υπεύθυνοι της παραγωγής τις φωτογραφίες του οικισμού, εντυπωσιάστηκαν. Περιοχές της Μάνης και Μανιάτες έχουν πρωταγωνιστήσει και σε άλλα διαφημιστικά σποτ και όχι μόνο στο παρελθόν. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς κάθε οικισμός της Μάνης είναι ξεχωριστός. Πριν 2 χρόνια, σε περιοχές της Μάνης είχαν γίνει τα γυρίσματα διαφημιστικού σποτ της Ape.
Η συμμετοχή απλών ανθρώπων, χωρίς ιδιαίτερη κατάρτιση στο αντικείμενο του θεάτρου, σε ταινίες ή διαφημιστικά σποτ, φέρνουν πάντα θετικό αποτέλεσμα. Η συνέχεια επί της οθόνης της τηλεόρασης και των υπολογιστών. Built by friendship and family. Love and loss. War and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την πρόθεση των αγροτικών μας προϊόντων στην αγορά και την κατανάλωση. Προκειμένου να μην υφίστανται προβλήματα, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τα κλιμάκια, το Διευθύνσιο Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με δείγματα λαχανικών να λαμβάνονται και από τις λαϊκές. Συνεχίζονται οι έλεγχοι γιατί είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που είναι στο εθνικό πρόγραμμα για να ελέγξουμε φέτος. Σας λέω ενδεικτικά ότι είναι 30 διαφορετικά φρούτα και λαχανικά που έχουμε να ελέγξουμε. Οπότε σε όλη την περίοδο που παράγονται προϊόντα θα έχουμε δειγματοληψίες. Τα κέντρα δειγματοληψίας είναι, όπως έχουμε πει, και τα σούπερ μάρκετ και τα αποροπολία και οι λαϊκές αγορές, όλες οι λαϊκές αγορές. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι τα προϊόντα εποχής, αυτά δηλαδή που αυτή την εποχή μπαίνουν στο τραπέζι των καταναλωτών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει και το έχουμε αναδείξει και άλλες φορές είναι τα μπελόφυλλα, τα οποία έχουν βρεθεί προηγούμενες χρονιές και σε άλλες περιοχές, αλλά και στη δικιά μας περιοχή με πολλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων και με πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στην ομάδα ελέγχου αυτή που επιλέξαμε αυτή την ημερομηνία να κάνουμε έλεγχο. Πήραμε καρότα. Μας ενδιαφέρουν τα ντόπια προϊόντα, δικά μας παραγωγής. Πρώτα ελέγχουμε τον νομό μας και μετά βέβαια ελέγχουμε και τα προϊόντα που έρχονται από άλλους νομούς. Πήραμε πατάτες, πήραμε καρότα, πήραμε τα μπελόφυλλα και πήραμε και κολοκυθάκια και φασολάκια, τα οποία είναι αυτά που ξεκινάνε τώρα και θέλουμε να δούμε σε τι επίπεδα βρισκόμαστε. Θα συνεχίσουμε με όλα τα φρούτα που έρχονται στην πορεία, αυτά που ξεκινάνε ή αυτά που διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες και όπως είπαμε μπαίνουν στο οικογενειακό τραπέζι. Και βέβαια δεν αφορά μόνο τις λαϊκές, θα συνεχίσουμε και στα σούπερ μάρκετ και στα αποροπολία και από άλλους νομούς δηλαδή μπορούν να ελεγχθούν προϊόντα που έρχονται. Αλλά όπως και εμείς, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, ελεγχόμαστε και από άλλους νομούς που κατευθύνονται τα προϊόντα μας. Πολλές φορές μπορεί να φύγει από εδώ και να βρεθεί στην αγορά της Θεσσαλονίκης, σε ένα νησί, έχει βρεθεί στην Κεφαλονιά, έχει βρεθεί στη Σάκυνθο, μπορεί να ελέγχονται από εκεί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν η δειγματοληψία δεν γίνει εδώ, ότι δεν θα ελεγχθεί σε καμία άλλη περιοχή. Πάμε στα θέματα της Ηλίας. Εδώ οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται από κατοίκους και επισκέπτες για την κατάσταση που έχει περιέλθει ο χώρος στον τραβέρι της Πιάτζας, με τον καθαρισμό να είναι το ζήτημα. Έντονες οι διαμαρτυρίες των λουωμένων στην παραλία της Πιάτζας για την κατάσταση που έχει περιέλθει ο χώρος στον οποίο λειτουργούσε το γνωστό σε όλους τραβέρι. Οι διαμαρτυρίες έγκυται στο γεγονός πως το σημείο πλέον όπου έχει εγκαταληφθεί στη φθορά του χρόνου, το οίκημα αλλά και ο χώρος που στεγαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα έχει μετατραπεί σε μια διαρκή πηγή κινδύνων και εστία μόλυνσης. Το ταραβέρι έχει κλειστό 2 χρόνια. Το κλείσανε, εντάξει, μαγιά του και μεγαρά του. Οι υποδές είναι, βλέπετε εδώ χάμου, είναι εστία μολύτσεως. Από εκεί βγαίνουν αρουραίοι μέσα. Εδώ έρχονται παιδάκια. Θα φτάσουν τα πόδια του. Δεν το κλείσε, να το καθαρίσει. Να πάει στο διάλογο, ή να το ξυλώσει, να το καθαρίσει. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω εγώ. Έρχομαι καθημερινά να κάνω το μπάνιο μου εδώ πέρα. Αφήνω το αυτοκινητό μου, όπως βλέπετε εδώ δίπλα, και θέλαμε να κατέβουμε στη θάλασσα. Πού να κατεβούμε στη θάλασσα? Όπως βλέπετε, γεμάτο σκουπίδια, γεμάτο καλάμια, γυαλιά, μπουκάλια, ποντίκια, κοπριές από τα πρόβατα είναι γεμάτο, μέχρι και πρόβατα έρχονται και κοιμώνται. Έρχονται οι τουρίστες με τα αυτοκινητά τους, μόλις το βλέπουν, όλοι φεύγουν κατευθείαν. Στο πίσω μέρος έχουμε το σπίτι. Δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι, φίδια, ποντίκια και ό,τι νομίζει ο καθένας.
Τα παράπανα δουλωμένων εστιάζονται και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι η πιο κοντινή στον πύργο και συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών και δεν μπορεί να έχει την συγκεκριμένη εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, ζητούν να αποκατασταθεί ο χώρος αφού το εξωτερικό σκέπαστρο είναι ετοιμόρροπο και υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους λουόμενους. Τι να πω, τα χάλια μας δεν τα βλέπουν εδώ. Τι άλλο να πω. Περνάνε τουρίστες και τραβάνε φωτογραφίες. Έχετε χρόνια εσείς εδώ στην παραλία? Πώς δεν έρχομαι χρόνια. Από παιδί είμαστε εδώ. Και έρχομαι. Σας έχουν κάνει παράπονα άλλοι λουόμενοι για αυτή εδώ, εδώ την κατάσταση? Δεν χρειάζεται πολλά να πω. Τα χάλια τα βλέπουν εδώ. Εδώ θα βγουν ποντίκια, εδώ θα βγουν φίδια. Θα έρθουν παιδάκια. Τουρίστες έρχονται εδώ πέρα με τα αυτοκίνητά τους, παίρνουν στροφή και φεύγουν. Από εδώ μέχρι τον πύργο, το τι σακούλα υπάρχει, σκουπιδότοπος έχει γίνει. Σκουπιδότοπος. Ένα, τι είναι αφορτηγό? Δεν φτάνει ένα αφορτηγό να τα μαζέψει. Συνεχίζονται με επιτυχία τα πανεπιστημιακά σεμινάρια φιλοσοφίας. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις αυτές γίνονται υπό τον καθηγητή Κωνσταντίνο Νιάρχο και σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Στο επίκεντρο ήταν χθες τα φιλοσοφικά επιχειρήματα υπέρ της μοναδικότητας ελληνικής Μακεδονίας. Τα φιλοσοφικά επιχειρήματα υπέρ της μοναδικότητας ελληνικής Μακεδονίας ήταν το θέμα της τελευταίας διάλεξης που πραγματοποίησε ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Νιάρχος. Όποια σκοπιμότητα και αν υπαγορεύει αυτή την αλλίωση της οντολογικής υποστάσεως, φιλοσοφικά τουλάχιστον, είναι απαράδεκτη. Είναι απορριπταία. Δεν έχει μόνο ευθύνη αυτός ο οποίος αποδέχεται το όνομα, είναι και αυτός που δίνει το όνομα, αλλά αυτή η συναλλαγή είναι συναλλαγή αλλοιώσεως της οντολογικής φύσεως και της υποστάσεως. Και δεν πρέπει να υποχωρεί κανείς έναντι οποιασδήποτε πιέσεως των τόπιων ή των ξένων κέντρων αποφάσεων. Και ότι αυτό το πράγμα αργά ή γρήγορα θα πληρωθεί. Να μπορεί σήμερα να ορθοποδεί αυτή η ανθρωπότητα η οποία πολλές φορές στο όνομα της διεθνούς σκοπιμότητας και πολιτικής βλέπει εμάς τους απογόνους των αρχαίων Ελλήνων από ένα με μισό μάτι, από μια οπτική γωνία προς εκμετάλλευση και υποδούλωση πάσης φύσεως. Πρέπει όλοι εμείς να αντισταθούμε, να αντιπροβάλλουμε όχι τα F-35 που παίρνει δίπλα ο γείτονας, τα F-65, τα F-105, τα F-1005 που είναι τα μεγάλα πνευματικά εργαλεία με τα οποία οικοδομήθηκε όλο αυτό το παγκόσμιο οικοδόμημα που λέγεται Παγκόσμια Επιστήμη και Κοινωνία. Να σημειωθεί ότι τα πανεπιστημιακά σεμινάρια φιλοσοφίας μεταδίδονται από την τηλεόραση Best κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Πάμε εμείς στην αγορά της Καλαμάτας και τα καταστήματα που με τη δραστηριότητά τους συνεχίζουν να συνεισφέρουν. 2 χρόνια λειτουργίας και περισσότερες από 7.000 επισκευές μετρά το iRepair και το γιόρτασε με έναν ξεχωριστό τρόπο και πολλά δώρα και εκπλήξεις. Την δημιουργική τους παρουσία, αλλά και την σημαντική τους συνεισφορά στην αγορά της Καλαμάτας συνεχίζουν τα καταστήματα. Το iRepair Καλαμάτας συμπλήρωσε αισίως 2 χρόνια με μια σειρά από χιλιάδες επισκευές και αποτελεί μια σημαντική επιλογή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τεχνικό κόσμο και την τεχνολογία. Δύο χρόνια iRepair, 7.000 επισκευές, είμαστε εδώ τόσα χρόνια, έχουμε κάνει όλες αυτές τις επισκευές, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, είμαστε σε μια πολύ ωραία και ζεστή πόλη. Ευχαριστούμε τους πάντες που περάσαν από εδώ, όλους τους ανθρώπους που μας υποστηρίξανε, που μας αγαπήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχόμαστε να είμαστε ακόμα περισσότερα χρόνια και να μας εκτιμάει ο κόσμος όσο εκτιμάμε και εμείς και να πιστεύει σε εμάς. Διάφορα event οργανώθηκαν στο κατάστημα iRepair της Καλαμάτας, εκεί όπου υπήρξαν και κληρώσεις με μεγάλα δώρα να κερδίζουν νικητές. Ποιος είναι ο τυχερός? Ποιος? Είναι ο Αντώνης Γκουτάνης. Συγχαρητήρια! Είσαι το καλύτερο.
Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Η αδυναμία της Βρετανικής κυβέρνησης να πετύχει μια συμφωνία εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μετά Brexit εποχή μπορεί να γίνει η αιτία για μια σειρά από επιχειρήσεις να φύγουν από τη Βρετανία. Από την άλλη, οι μάχες στην πόλη Χοντέιντα της Ιεμένης έχουν φέρει νοσοκομεία και γιατρούς σε απελπιστική κατάσταση. Ο εμπορικός πόλεμος που ουσιαστικά μένεται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καλά κρατεί, ενώ η γιορτή της μουσικής ξεκίνησε στην Γαλλία. Οι μάχες στην πόλη Χοντέιντα της Ιεμένης έχουν φέρει νοσοκομεία και γιατρούς σε απελπιστική κατάσταση. Πολλοί από τους τραυματίες είναι σοβαρά, με τις ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό να είναι τεράστιες και τα νοσοκομεία να μην είναι σε θέση να δεχτούν τον μεγάλο αριθμό τραυματιών. Την Πέμπτη, ο Ερυθρός Σταυρός προχώρησε στη διανομή ανθρωπιστικού υλικού σε πολίτες σε ένα σχολείο που προς το παρόν λειτουργεί ως καταφύγιο. Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις μάχες που μένονται στην Ιεμένη. Τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου της Χοντέιντα κατάφεραν να πάρουν οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης, στο πλαίσιο της επιχείρησης που έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα για την ανακατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης από τους αντάρτες Χούτι. Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καλά κρατεί, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιβολή τελωνιακών δασμών σε όλα τα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αυτοί οι δασμοί και εμπορικοί φραγμοί που επιβάλλονται εδώ και πολύ καιρό στην Αμερική και στις επιχειρήσεις της και στους εργαζομένους της από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έρθουν σύντομα, θα επιβάλλουμε δασμούς 20% σε όλα τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατασκευάστε τα εδώ, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγει το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με το αν οι εισαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών δημιουργούν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Είχε προηγηθεί η απόφαση της Κομισιόν να τεθούν επιπλέον δασμοί σε δεκάδες αμερικανικά προϊόντα ως αντίμετρο για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Η αδυναμία της Βρετανικής κυβέρνησης να πετύχει μια συμφωνία εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μετά Brexit εποχή μπορεί να γίνει η αιτία για μια σειρά από επιχειρήσεις να φύγουν από τη χώρα. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Airbus και η BMW προειδοποίησε την κυβέρνηση της Τερέζα Μέη ότι αν στο τέλος του καλοκαιριού δεν είναι γνωστή η όρη των εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει αλλού. Η γερμανική εταιρεία δήλωσε ότι χρειάζεται μια ξεκάθαρη θέση από τη Βρετανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της για τους δασμούς μέσα στους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση της Τερέζα Μέη δηλώνει αισιόδοξη ότι θα καταφέρει μια καλή συμφωνία σε ό,τι αφορά στις βιομηχανίες, αλλά έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε είδους μουσικής δωρεάν έχουν κάθε χρόνο εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Χιλιάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσική παίζουν για τη χαρά της μουσικής. Η γιορτή της μουσικής διοργανώθηκε στις 21 Ιουνίου, την μεγαλύτερη μέρα του έτους, για πρώτη φορά το 1982 στη Γαλλία από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Τζακ Λάγκ. Έκτοτε η απήχησή της εξαπλώθηκε και εκτός γαλλικού εξαγώνου και έγινε θεσμός. Μια ευκαιρία για να ανοίξουν οι μουσικοί ορίζοντες. Ακούω ραπ. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με την κλασική μουσική και γι' αυτό ήρθα εδώ απόψε για να ακούσω. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα αγόραζα εισιτήριο για να πάω στην όπερα, αλλά αν παίζουν στο δρόμο, σίγουρα πάω να τους δω. Περνάμε δύσκολες περιόδους, οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Η γιορτή της μουσικής μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε πιο στενούς δεσμούς. Αυτή η γιορτή, όπως και άλλες, μας φέρνει πιο κοντά και μας κάνει να χαμογελάμε. Κάθε 21η Ιουνίου στη Γαλλία δύσκολα βρίσκεται γειτονιά ή σταυροδρόμη που να μην δονείται στο ρυθμό κάποιας μελωδίας. Για την 37η έκδοση της γιορτής της μουσικής, πάνω από 40 συναυλίες διοργανώθηκαν στη Λιόν. Η επιτυχία είναι δεδομένη. Δύο στους τρεις Γάλλους λένε πως παίρνουν πάντα μέρος, σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.